χωρίς αποτέλεσμα έληξε η χθεσινή συνεδρίαση της ΤΕΔ Κορινθίας. Το θέμα που κυριάρχησε ήταν οι συνεννώσεις με βάση τον Καποδίστρια 2. Οι δήμαρχοι τοποθετήθηκαν γύρω από τους πρώτους σχεδιασμούς, ενώ δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης. Αυτό που αποφασίστηκε τελικά ήταν οι δήμαρχοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τον τρόπο που θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσει ο νέος Καποδίστρια στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος. Είχε η διοικούσα της ΤΕΔ μια συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη διοικητική μεταρρύθμιση μετά από την τοποθέτηση της νέας κυβέρνησης ότι στις επόμενες εκλογές του 2010 θα πάμε με τους διευρυμένους δήμους και με τον Καποδίστρια 2. Πιστεύω ότι πρέπει οι διαβουλεύσεις αλλά και οι συζητήσεις να γίνουν με υπευθυνότητα, οι προτάσεις να στηριχθούν απάνω σε αναπτυξιακούς στόχους και όχι σε ασκήσεις επί χάρτου. Πιστεύω ότι όλοι οι ασχολούμενοι με την τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνουν τις προτάσεις και οι προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από κάποιο όργανο που πιστεύω ότι θα υπάρξει προκειμένου να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός το να κάνουμε αντί για 15 δήμους να μείνουν με 5, απλώς αυτοί οι 5 δήμοι να έχουν και αναπτυξιακούς στόχους και οι αναπτυξιακοί αυτοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν από τώρα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Έγινε μια πρώτη συζήτηση, θα γίνουν και συζητήσεις στα δημοτικά συμβούλια και με τους φορείς και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πορευτούμε. Ο Δήμος Κιάπτου, τον οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είναι ένας μεγάλος Δήμος, έχει αναπτυξιακούς στόχους, εάν συνορθεί και με όμορους Δήμους θα αποτελέσει έναν ισχυρό Δήμο ο οποίος θα διεκδικήσει αναπτυξιακά κονδύλια αλλά και άλλου είδους θετημένες παρεμβάσεις ώστε να γίνει ακόμα πιο ισχυρός, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε είναι η διάβαση των ακτών, που πράγματι έγινε μια συζήτηση και ο Δήμος του Κιάτου, παρόλο που έχει μια μικρή ακτογραμμή, έχει πληγεί από τη διάβαση των ακτών. Είμαστε και εμείς στους διεκδικητές μελετών και κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι θετικό το ότι ο πρόεδρος της ΤΕΔ μας ανακοίνωσε ότι έχει έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ρέπα, ο οποίος και θα μας δεχθεί να το αναπτύξουμε τα προβλήματά μας. Και εκεί λοιπόν θα έχουμε εμείς σαν υπεύθυνοι τοπικοί άπολες, θα κάνουμε και υπεύθυνες τοποθετήσεις προκειμένου το Υπουργείο να λάβει τις οριστικές αποφάσεις προκειμένου να λυθεί και αυτό το θέμα. Οι Δήμοι όλης της χώρας δεσμευόμαστε από την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας της ΚΕΔΚΕ που λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι συμφωνούμε με το Καποδίστρια 2 αλλά πρέπει να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις, απαραίτητα να τηρηθούν. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, να αξιοφληθούν αυτά που χρωστάει η κεντρική διοίκηση στους Δήμους από το Καποδίστρια 1. Και μετά, εφόσον σχεδιαστεί ο Καποδίστριας 2, να σχεδιαστεί με κάποια κριτήρια και προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει η διοικητική μεταρρύθμιση να μην αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά να είναι μια συνολική διοικητική πολιτική μεταρρύθμιση που θα αφορά το σύνολο της χώρας. Θα έχουμε ένα κράτος επιτελείο στρατηγείο και 2 βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με λιγότερους και ισχυρότερους δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και την τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού που θα είναι η αιρετή περιφέρεια με αιρετό περιφερειάρχη και αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και οι νομαρχίες θα είναι αποκεντρωμένες διοικητικές λειτουργίες της περιφέρειας. Και τρίτο και το κυριότερο, ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα χρήματα ώστε να μπορέσει να θεμελιωθεί στέρεα ο Καποδίστριας νούμερο 2. Θα πρέπει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, δηλαδή τα λεφτά που πρέπει να δοθούν για τη στήριξη του Καποδίστρια 2, να βρεθούν από πόρους εθνικούς και όχι από λεφτά των Δήμων, όπως είναι η κεντρική αυτοτελής πόρη. Γιατί τα λεφτά αυτά χρειάζονται για να πατήσει σε στερεές βάσεις, σε γερά θεμέλια ο Καποδίστριας 2 και για την στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό και για την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και για την ανάπτυξη των νέων λειτουργιών και υπηρεσιών προς τους δημότες των διευρυμένων Δήμων αλλά και για την απόκτηση της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για να στηριχτούν οι νέοι μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι Δήμοι. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Το ευχάριστο ήταν ότι έγινε μια γόνιμη συζήτηση, υπήρχαν σκέψεις και αντιθέσεις. Μέσα από αυτό νομίζω ότι όλοι πια οι αυτοδιοικητικοί έχουν κατανοήσει το θέμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ισχυρούς και δυνατούς Δήμους. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τα 2 συνέδριά μας, τα 2 αυτοδιοικητικά συνέδρια, πέρσι και πρόκριση, που καθόρισαν τους όρους πώς πρέπει να προχωρήσει ο Καποδίστριας.
απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει ο Καποδίστριας. Πρέπει να προχωρήσουμε με βάση τις αποφάσεις που πήραμε ομόφωνα στα δύο μεγάλα συνέδρια που κάναμε. Πιστεύουμε ότι η νέα πολιτεία, η νέα κυβέρνηση, ότι θα δει θετικά, θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και εμείς όλοι από το διοικητική, όρεμοι και ψύχρεμοι όσο ποτέ, θα προχωρήσουμε στον επόμενο Καποδίστρια.